Ήθελα ένα σχόλιο για την κατάσταση και στη Βουλή, αλλά συνολικά και για την ταχύρυθμη, ταχύτατη εκπαίδευση που μας, εντός εισαγωγικών, που μας έχει το τελευταίο διάστημα, όπως και πριν, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό. Δύο νομοσχέδια την ημέρα, άλλα 3-4 επιτροπές, τέτοια ταχύτητα δεν τη φανταζόμασταν. Και μετά μιλάτε και για κανονικότητα. Αυτό γίνεται. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι οι υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει σας βάζουν και σε σημείο να φέρνετε στο αθλητικό νομοσχέδιο τροπολογία όπου μειώνεται τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών από 15 σε 10%. Έχουν φτωχύνει όλοι οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιριών, εφοπλιστές, μεγαλέμποροι, βιομήχανοι κλπ. Είναι στην Ομόνοια και ζητιανεύουν. Και γι' αυτό να τους απαλλάξετε την ίδια στιγμή που μειώνεται το αφορολόγητο. Τώρα, για να μιλήσω για το νομοσχέδιο, είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που, όπως είπε ο εισηγητής μας ο Γιώργος Λαμπρούλης, έχει απ' όλα. Φαίνεται σχετικά ασύνδετο, αλλά δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με τον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό, που είπε στην Επιτροπή ότι είναι συγκροτημένο. Ναι, είναι σωστό αυτό που είπε, ότι συμπληρώνει σιγά-σιγά ένα παζλ επεμβάσεων. Δεν είναι ούτε πρόχειρο, ούτε αποσπασματικό και ας φαίνεται τέτοιο. Και εδώ θα θυμίσω ότι όταν έφερνε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τέτοια νομοσχέδια στην προηγούμενη Βουλή, στις Βουλές τις προηγούμενες, αυτή ήταν η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί απέφευγε, από τότε φαινόταν που το πάει, απέφευγε να κάνει σύγκρουση στη στρατηγική. Έτσι λέγαν κάθε φορά. Ότι είναι ασύνδετο, πρόχειρο, ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό κλπ. Κλπ. Τώρα άλλαξαν οι ρόλοι, τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακριβώς με τη στρατηγική, παρότι καταψηφίζει, συμφωνεί και μάλιστα διαμαρτύρεται πολύ περισσότερο γιατί σκλέψαν τη δουλειά. Δεν κλείνει, κατά τη γνώμη μας, ούτε επουλώνει ανοιχτές πληγές εξαιτίας της κρίσης και των μέτρων λιτότητας στο σύστημα υγείας. Και αυτό το νομοσχέδιο υλοποιεί, συμπληρώνει το παζλ της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής που πράγματι ήρθε συγκεντρωμένη με μορφή τυφώνα με τα μνημόνια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και το τρίτο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία και όλων των άλλων αστικών κομμάτων. Μια πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και, και των μονοπωλιακών ομίλων κατά την κρίση και τώρα βέβαια στην ίδια κατεύθυνση εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα και στην προσωρινή καπιταλιστική ανάκαμψη. Πέρα από τα άλλα μέτρα που πάρθηκαν με τα μνημόνια μείωση εργατικής δύναμης, ιδιωτικοποιήσεις, όλα, στον κοινωνικό τομέα τι πρόβλεπαν, τι προβλέπει η στρατηγική, γενικότερα των μονοπωλιακών ομίλων, η στρατηγική δηλαδή που ήρθε και υιοθετήθηκε από όλα τα άλλα κόμματα με την μορφή των μνημονίων. Θα πάρουμε τον τομέα της υγείας και των κοινωνικών δαπανών. Τρεις είναι οι πλευρές. Πρώτον, μείωση, εξοικονόμηση κρατικών πόρων ώστε να ενισχυθεί το ιδιωτικό τομέας, το μεγάλο κεφάλαιο που επενδύει δηλαδή σε αυτόν τον τομέα, να βρεθούν χρήματα και να αποπληρωθούν χρέη που δημιούργησαν επιχειρηματικοί όμιλοι ΝΑΤΟ, Ολυμπιακοί Αγώνες, από βέβαια το υστέρημα, τον υδρότα και το αίμα του ελληνικού λαού. Δεύτερον, άνοιγμα του δρόμου για επενδύσεις του κεφαλαίου στον τομέα της υγείας, όπου ήταν νέο πεδίο κερδοφορίας με δεδομένο το ότι και ο δημόσιος τομέας βυθίζονταν σιγά-σιγά. Δεν είναι τυχαίο, και όσοι δεν το ξέρουν να το πούμε, ότι οι μεσούσεις της κρίσης, μεγάλες τράπεζες ελληνικές, πρότειναν σαν πιο κερδοφόρες επενδύσεις τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Φυσικά για το κεφάλαιο, για τους ιδιώτες. Και έτσι έγινε. Αυξήθηκαν οι επενδύσεις όλο αυτό το διάστημα στον ιδιωτικό τομέα που βέβαια πληρώνεται από τον ελληνικό λαό. Και τρίτο, τρίτη πλευρά, είναι και εξασφάλιση ενός κατώτατου, στα κατώτατα στρώματα, στα κατεστραμμένα αν θέλετε, υποτυπωδών παροχών υγείας, τα οποία βέβαια πληρώνει ο λαός μέσω της φορολογίας. Δηλαδή, η ονομαζόμενη κοινωνική πολιτική, που μπορεί να ήταν πιο σκληρή επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην ίδια κατεύθυνση είναι και τώρα, γίνεται με το χρήμα εκείνων που έχουν λίγα περισσότερα. Αυτά τα ψίχουλα δηλαδή, τα οποία δίνονται, είναι μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. Θα το πω έτσι απλοϊκά. Αυτή είναι η κοινωνική
πολιτική, η οποία αυτή η πολιτική την ζει ο λαός καθημερινά με την τραγική κατάσταση πολλές φορές στον χώρο της υγείας, όπου γιατροί με πετσοκομμένους μισθούς, με υπεράνθρωπες προσπάθειες, ηρωικές πραγματικά, καταφέρνουν ό,τι μπορεί να καταφέρουν. Και την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας απολαμβάνει τεράστια κέρδη. Από πού αλήθεια, για να βάλουμε ένα ερώτημα. Από πού τα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Πρώτον, όποιος θέλει να γιατρευτεί και είναι σε δύσκολη θέση και παρέχει ο ιδιωτικός τομέας εδώ ή έξω καλύτερες υπηρεσίες, θα πουλήσει και το σπίτι του. Και υπάρχει και παράδειγμα ζωντανό, και ο κύριος Πολάκης το ξέρει. Άνθρωπος που για να γιατρευτεί το πούλησε και το σπίτι του το ίδιο. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι εργαζόμενοι. Θα πουλήσουν και το σπίτι, θα κάνουν το παν, θα δανειστούν για να πάνε εκεί όταν δεν μπορούν να καλυφθούν. Μία πλευρά λοιπόν. Δεύτερη πλευρά. Τα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάλι δηλαδή από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Όταν δεν μπορείς να κάνεις το δημόσιο ή όταν καθυστερεί ή όταν οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας που πάνε εκεί. Από πού πληρώνεται? Από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, τι έχουν? Έχουν χρήμα που κλέβεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αυτή είναι λοιπόν η γενικότερη κατεύθυνση. Αυτή τη στρατηγική συνολικά με τις τρεις πλευρές που είπα υπηρετεί και η κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν τα ντύνει με αριστερή φρασιολογία ή αν κάνει επιμέρους θετικές ή κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Λέει πως έχει στρατηγικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή βλέπω και τον κύριο Φωτίλα εδώ, κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για κρατικίστικες αιμονές στον τομέα της υγείας. Κάτσε σοβαρολογείται. Κάντε μια βόλτα. Από εδώ πιάστε Βασιλής Σοφίας, πηγαίνετε στις λαϊκές γειτονιές, γεμάτο, ιατρικές υπηρεσίες είναι. Ανθεί ο ιδιωτικός τομέας. Στο Θεό. Λέω τι λέτε. Και τα λέτε γιατί σας έκλεψε τη δουλειά τώρα. Γιατί εξυπηρετεί, συνεχίζει να εξυπηρετεί στον ίδιο δρόμο αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα και κάνετε ανταρτοπόλεμο σε επιμέρους ζητήματα, γιατί στα στρατηγικά δεν μπορείτε να κάνετε καμία. Επομένως, δεν έχετε στρατηγικές διαφορές. Καν επιμέρους μπορεί να υπάρχουν όπως υπάρχουν σε άλλα κόμματα. Τώρα, είναι έτσι και γι' αυτό το νομοσχέδιο ότι εντάσσεται σε την γενικότερη στρατηγική. Εμείς λέμε όπως είναι. Και θα πω ορισμένα παραδείγματα. Πρώτον, τα είπε αναλυτικά ο εισηγητής μας και συγκροτημένα με 10 σημεία. Άρθρο 1.47. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών. Τι πλαίσιο δημιουργείται? Να το πω έτσι, όπως λέγεται, να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό και απλοποιημένο επενδυτικό περιβάλλον. Διαβάζω επιλέξει. Άρα είναι η καραμπινάτη εξυπηρέτηση αυτών που θέλουν να επενδύσουν και δεν είναι εργαζόμενοι στον τομέα αυτών των ιδιωτικών κλινικών, ναι ή όχι? Εξυπηρετεί άμεσα αυτούς τους ομίλους? Ποιος απαιτεί να γίνει γρήγορα? Και αυτό λέγεται. Είχαμε εκκρεμότητα, λέει, που είχαμε αναλάβει στα πλαίσια της τελευταίας αξιολόγησης να εξυγχρονίσουμε, να εξορθολογήσουμε το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κλινικών. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Μα αυτά τα έχει πει ο κ. Ξανθός. Τα διαβάζω από αυτά που είπε στην Επιτροπή. Επιλέξει. Ακριβώς, επιλέξει. Είναι προαπαιτούμενο ή όχι? Είναι προαπαιτούμενο. Και ποιος το θέλει να το επιβάλλει, πέρα από το ότι προσωπική άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, οι μεγάλοι μας ευεργέτες. Οι προστάτες της εργατικής τάξης, του λαϊκού εισοδήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Αυτό θέλει και αυτό επιβάλλει παντού, με τη συμφωνία βέβαια και των κομμάτων που συμφωνούν με αυτή. Και ξέρετε, λαϊκή υγεία και κέρδη δεν συμβιβάζονται. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Κάποιος κερδίζει και κάποιος τον κλάβουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η περιβόητη συνύπαρξη του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού τομέα είναι μια απάτη. Γιατί και ο κρατικός τομέας δουλεύει για τον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλο βαθμό, πέρα από ορισμένα που είπα προηγούμενα, γιατί ακριβώς εμπορεύεται με κέρδη και μάλιστα τεράστια ο ιδιωτικός τομέας την ανθρώπινη υγεία. Υπηρετεί λοιπόν ή όχι αυτό, από το 1.47 τους κεφαλαιοκράτες συνολικά που θέλουν να επενδύσουν? Δεύτερο, σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ότι είναι, γιατί και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την πλήρη αποδοχή των κυβερνήσεων και αυτής, λειτουργούν
με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα θα συνεισφέρουν σε αυτόν. Από πού θα είναι τα ίδια έσοδα, πέρα από τις υπηρεσίες που θα πουλάει, από ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα τα πω απλά αυτό. Ποια είναι η γενικότερη γραμμή? Δεν συμφέρουν οι έρευνες, έχουν κόστος για τις πολυεθνικές, για μεγάλες εταιρείες, για φαρμακοβιομηχανίες κλπ. Παρότι κάνουν. Τι κάνει λοιπόν το αστικό κράτος? Βάζει τα πανεπιστήμια να κάνουν μελέτες και τα πανεπιστήμια συνολικά. Βάζει εδώ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και υποτίθεται ότι πουλάει αυτές τις υπηρεσίες στις μεγάλες πολυεθνικές, που βέβαια δεν είναι αγαθοεργία αυτών που τις αγοράζουν. Είναι γιατί κερδίζουν περισσότερα. Ποιος πληρώνει για όλα αυτά? Πάντα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα ίδια και με το Ινστιτούτο Νεοπλασιών. Πάλι στην ίδια κατεύθυνση και συνεχίζω με τίτλους. Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος. Θετικό μέτρο είναι γενικά. Τώρα ερώτημα είναι τι στόχο έχει. Αν έχει στόχο να καλυτερεύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή αν έχει στόχο γενικότερα, και είναι η γενικότερη γραμμή και παγκόσμια γραμμή και τα έχουμε πει επανειλημμένες φορές, να ελαχιστοποιήσει τις παροχές. Τα ίδια και με το δίκτυο συνταγογράφησης, με τους δείκτες συνταγογράφησης, τα ίδια και με την ηλεκτρονική καταχώρηση των ιατρικών εξετάσεων. Φαίνονται τέτοια μέτρα, ας πούμε, αστικού εξυγχρονισμού, αλλά σε τελευταία ανάλυση, παρότι φαίνονται, υποτάσσονται στο γενικότερο στόχο, στη στρατηγική δηλαδή, που είπαμε προηγούμενα. Τέλος, χώροι εποπτευόμενης χρήσης, δηλαδή χώροι εποπτευόμενου αργού θανάτου, ναυαγίου νέων ανθρώπων. Όλοι συμφωνούν εκτός από το ΚΚΕ. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Το φαινόμενο των ναρκωτικών έχουμε μιλήσει επανειλημμένα. Και δεν μετανιώνουμε ποτέ, ίσα-ίσα, πιο δυνατά ακόμα, θα προβάλλουμε τις θέσεις του ΚΚΕ. Όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν σκληρά μαλακά, δεν υπάρχουν καλά και κακά. Όχι σε όλα τα ναρκωτικά, το ξαναλέμε, να τα ακούσουν όσοι μας βλέπουν και μας βλέπουν καθημερινά να παλεύουμε. Είναι σύνθετο φαινόμενο. Αλλά έχει κοινωνικές διαστάσεις, όχι μόνο ιατρικές. Και εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις. Εμείς τι λέμε, και να δούμε ποιος είναι προοδευτικός, ποιος είναι σύγχρονος και ποιος είναι αναχρονιστικός. Εμείς λέμε ότι πρόοδος είναι όχι ζωή με δόσεις, αλλά ζωή ολόκληρη για την νεολαία. Μη ψάχνει να βρει σε παρεστήσεις που δημιουργούν και σε αυτό το δρόμο που οδηγεί και στο θάνατο, αλλά να ψάξει στον αγώνα για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και ενός συστήματος που γεννά και έχει φτάσει στα ύψη το θέμα των ναρκωτικών, και η Μητρόπολη του καπιταλισμού είναι το κλασικό παράδειγμα, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ξεφτύλα νέων ανθρώπων που πέφτουν στα ναρκωτικά και στο θάνατο και που πίσω κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα, και θα το πω και κοινικά, δεν τον νοιάζει το σύστημα. Καλύτερα στην πρέζα παρά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ανατρέψει το σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόοδος λοιπόν είναι να παλέψουμε για ολόκληρη τη ζωή και όχι για ζωή με δόσεις. Και σήμερα μπορεί η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Το ξαναλέω. Τι λέει λοιπόν το σύγχρονο και σε αυτόν τον τομέα? Ότι είναι αναγκαίο κακό. Υπάρχει, τι να κάνουμε. Δεν δώσει, υπάρχει. Και εμείς τα αναγνωρίζουμε. Και έμεσα ή άμεσα προχωράει σε νομιμοποίηση, που υποτίθεται η νομιμοποίηση και σε άλλες χώρες θα μείωνε την τοξικοεξάρτηση. Το αντίθετο είναι ο δρόμος για την αύξηση. Και αυτό αποδείχτηκε από μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι άλλο λέει? Είναι ατομική ευθύνη. Και μάλιστα υπάρχει και η σύγχρονη θεωρία, εντός εισαγωγικών, ότι ο καθένας έχει ευθύνη για το σώμα του. Και ότι δεν μπορεί να το επιβάλλει, είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή δεν είναι ελευθερία, αυτή είναι σκλαβιά. Σε έναν κόσμο που είναι απόκοσμος, κυριολεκτικά. Και μάλιστα τώρα λοιπόν πρέπει να δούμε την μείωση της βλάβης. Για να δούμε τι είναι προοδευτικό. Αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή αυτό που υποστηρίζει όλοι οι υπόλοιποι? Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ότι σήμερα
υπάρχουν δυνατότητες, χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση, πρόσληψη προσωπικού κλπ. Κλπ. ώστε να στραφεί και να αντιμετωπιστεί με τα ξηρά προγράμματα που είναι αποτελεσματικά μέχρι και 70% και αν υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις θα έφτανε και πάρα πολύ ψηλά. Αυτό λέμε εμείς. Είναι προοδευτικό αυτό? Είναι αναχρονιστικό η συγκέντρωση σε χώρους αργού θανάτου? Για πολλούς λόγους. Από τη μια πλευρά είναι για να μην μολύνεται εντός εισαγωγικών, να κρύβεται η πραγματικότητα από τους επιχειρηματικούς ομίλους στο κέντρο κλπ. Λόγω τουρισμού και όλα τα υπόλοιπα. Και η δεύτερη είναι, όπως λέτε, να εξασφαλιστούν κάποιες συνθήκες υγιεινής κλπ. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει ενισχύοντας όλα τα προγράμματα με γενναία χρηματοδότηση, κόβοντας από αλλού? Φορολογήστε έναν ειδικό φόρο σε αυτούς τους μεγάλους που έχουν, που δεν τους βάζετε τίποτα και τους τα χαρίζετε, ώστε εκεί να υπάρξει η απεξάρτηση, η βοήθεια και στη συνέχεια η κοινωνική ένταξη. Τι λέτε εκτός αυτού? Εμπορευματοποίηση και του ανθρώπινου πόνου. ΜΚΟ. Ιδιωτικές επιχειρήσεις. Που εμπορεύονται τι? Τον ανθρώπινο πόνο. Το ανθρώπινο αδιέξοδο. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτές οι ιδιωτικές, οι ΜΚΟ? Και χρηματοδοτούν. Χρήμα πολύ. Για την τσέπη τους. Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους. Ούτε το κάνουν με φιλοσπλαχνία. Βγάζουν κέρδος. Και υπάρχουν τώρα, θα αναπτύσσονται και ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης, τα οποία ακριβώς αυτό θα κάνουν. Θα εμπορεύονται, θα κερδίζουν από αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι λοιπόν αυτό προοδευτικό ή είναι προοδευτικό αυτό που λέμε εμείς, το κράτος δημόσια δωρεάν με υψηλότατες υπηρεσίες, με προσλήψεις, με χρηματοδότηση να αναλάβει αυτό το γιγάντιο πραγματικά και δύσκολο έργο? Μα μας λέτε διεθνής εμπειρία. Πρώτα-πρώτα οι επιστημονικοφανείς μελέτες είναι και κατά παραγγελία. Με κορυφαία που κατήγγειλε Ινδός ότι μας χρηματοδότησαν οι πολυεθνικές εταιρείες, Ινδός τα κατήγγειλε και το θάψαν όλα τα αστικά μέσα ενημέρωσης για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, για να υπερβάλλουμε ώστε να περάσουν τα δικά τους τα συμφέροντα. Και έγινε χαμός παγκοσμίως, ήταν επικεφαλής αυτής της παγκόσμιας επιτροπής. Τι λέει η διεθνής εμπειρία? Ολλανδία. Έλυσε κανένα πρόβλημα? Όχι, το αντίθετο. Πέρα από το ότι αυξήθηκε η τοξοεξάρτηση. Δεύτερον, Ελβετία το κλείσε. Γιατί είχε γίνει χώρος αργού θανάτου. Η Ελβετία δεν είναι σοσιαλιστική χώρα. Όχι λοιπόν. Έχουμε αυτή την κατεύθυνση που υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και που σε τελευταία ανάλυση. Κύριε Παφίλη, πρέπει να κλείνετε. Θα τελειώσω με αυτό. Κλείστε παρακαλώ. Το πρόβλημα οξύνεται. Η κατάσταση είναι τραγική, κύριε Υπουργή. Στα σχολεία 13 χρονών, 14-15, στο διάλειμμα κάνουν μπάφο. Το ξέρετε αυτό? Τα είπα και στον Γαβρόουλου, τον Υπουργό. Τα ξέρετε που ζείτε? Βλέπεις παιδιά, ο Κώστας Αρβανίτης το έλεγε, που είναι στο ΚΕΘΕΑ. Βλέπεις παιδιά στην Πετρούπολη, σε άλλες λαϊκές συνοικίες, που έρχονται με τα μάτια γυρισμένα ανάποδα. Ναι, δεν έχετε συνέστηση της πραγματικότητας. Είστε στους πύργους κλεισμένοι. Κάντε μια βόλτα να δείτε τι γίνεται. Και παράλληλα, και εδώ είναι το τραγικό, παράλληλα γίνονταν μαθήματα, πήγαν να γίνουν μαθήματα για τα καλά της κάναβης. Και είχε παρέμβαση της ΚΝΕ και λοιπά και ματαιώθηκαν. Την ίδια ώρα. Ξέρετε ότι πουλάνε τσάι στα περίπτερα και όχι μόνο σε αυτό το αυτοματό. Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ, τέλειωσα. Βοηθήστε, κλείστε, δεν άρα, μπορώ λοιπόν, άλλο χρόνο. Είναι ριζικές οι διαφορές μας. Υγεία, κοινωνικό αγαθό, δημόσια δωρεάν, λέει το ΚΚΕ. Όχι επιχειρηματική δράση. Εσείς υποστηρίζετε τη χυδαιότητα του εμπορεύματος. Είναι στο τζόγο και λέμε ότι η κοινωνία έχει σήμερα όλες τις δυνατότητες, αρκεί να αποφασίσει ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, εργατική τάξη, να ανατρέψει αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα για να φτιάξει ένα κόσμο ελεύθερο από τα ναρκωτικά και όχι ένα κόσμο που είναι ελεύθερο στα ναρκωτικά, ένα κόσμο που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υγείας με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, ένα κόσμο που θα απογειώσει τις επιστημονικές δυνατότητες της κοινωνίας, ένα κόσμο δηλαδή σοσιαλιστικό και όχι το βάρβαρο καπιταλιστικό που υπηρετείται.